Προβληματισμένοι είναι οι επαγγελματίες στην Σκάλα ποταμιά στην Θάσο, οι οποίοι τονίζουν ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Όμως οι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί θα πρέπει να τηρούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, το ίδιο και οι επαγγελματίες. Για το θέμα μιλά στην τηλεόραση του Σέντερ ο επαγγελματίας Δημήτρης Κουτλής. Ένα διαφορετικό, με νέα δεδομένα, μια εντελώς καινούργια κατάσταση, την οποία πρέπει να την συνηθίσουμε, να τη δεχθούμε και να πορευθούμε όσο καλύτερα γίνεται, να προσέξουμε πάρα πολύ. Ατομική και συλλογική ευθύνη λοιπόν. Είναι ατομική ευθύνη, προστατεύουμε τους εαυτούς μας και τους οικείους μας. Εγώ όμως θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι ο καθένας που ασχολείται με το τουρισμό στο νησί πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι το νησί δίνει εξετάσεις. Crash test λοιπόν. Ναι, είναι ένα crash test. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικά έτοιμοι. Εννοώ όχι μόνο τα τσιτάτα και το μότο, αλλά να τηρήσουμε εμείς οι επαγγελματίες τους κανόνες, ούτως ώστε οι πελάτες μας να αισθάνονται ασφάλεια. Έχω δει και έχω αντιληφθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλοί από τους επισκέπτες μας οι οποίοι είναι αρνητικοί ως προς την ύπαρξη του κορονοϊού. Δεν προσέχουν καθόλου. Τους θεωρώ επικίνδυνους και για την υγεία αλλά και για το μέλλον του νησιού. Οπότε εμείς έχουμε υποχρέωση να τηρήσουμε τα μέτρα και να δείξουμε ότι είμαστε ένας προορισμός ο οποίος σέβεται τον επισκέπτη, σέβεται ο ίδιος ο προορισμός τον προορισμό, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε μία υπεραξία για τους δυνητικούς επισκέπτες μας. Σε κάθε κοινωνία, ανεξάρτητα από ποια χώρα, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Εγώ αντιλήφθηκα ότι οι επισκέπτες που ήρθαν ήταν διάφορων κατηγοριών. Υπήρχαν επισκέπτες οι οποίοι είχαν ένα καλό πορτοφόλι, είναι συνειδητοποιημένοι, προσέχουν. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι προσβάλλονται βλέποντάς μας να φορούμε μάσκα και να προστατευόμαστε, θεωρούν ότι υπερβάλλουμε. Ξαναλέω, επαναλαμβάνω, να μην τους παίρνουμε υπόψη. Ευγένεια χρειάζεται προς αυτούς, αλλά εμείς να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και το προϊόν, το νησί. Μάλιστα, οι υπόψεις βέβαια δίστανται για αυτό το θέμα. Δεν θα το εξετάσουμε. Λέτε, δεν το συζητάμε. Δεν είμαστε επιστήμονες. Έτσι ακριβώς. Με τον τουρισμό ασχολούμαστε. Αλλιώς θα ήμασταν σε νοσοκομεία και θα εργαζόμασταν σε νοσοκομεία ή σε ερευνητικά κέντρα. Οι κρατήσεις τι λένε για το επόμενο τρίμηνο, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά. Οι κρατήσεις. Εγώ μιλάω τελευταία με αρκετούς ξενοδόχους. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν θα είναι όπως το περσινό το καλοκαίρι. Σίγουρα. Δεν θα είναι όπως κανένα από τα τελευταία καλοκαίρια. Μια κέρδος δεν βγαίνει. Μπορεί να βγει κάποιο κέρδος, εάν έχουμε φροντίσει να περιορίσουμε τα έξοδά μας, να προσαρμόσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας στα σημερινά δεδομένα. Υπάρχουν κρατήσεις, υπάρχουν φυσικά και ακυρώσεις. Ας έχουμε μια ρεαλιστική αισιοδοξία και να πηγαίνουμε μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα. Αρκεί να είμαστε σοβαροί όλοι μας. Την ίδια στιγμή ο κύριος Κουτλής μίλησε και για την εικόνα που παρουσιάζει το νησί της Θάσου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Νοεμβρίου. Ναι, πρέπει να γίνει ένα σχεδιασμό. Υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες, όπως τα καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν. Φέτος είχαμε δύο καταστροφές. Η μία ήταν καταστροφή, φυσική καταστροφή, η οποία ήταν τοπική εδώ στη Θάσο, ας πούμε. Ναι. Το Νοέμβριο, αν θυμάστε, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες κτλ. Δημιουργηθήκαν πάρα πολλά προβλήματα στις υποδομές, είτε αυτό λέγεται δίκτυο δρόμων, είτε λέγεται ηλεκτρικό δίκτυο, είτε λέγεται αποχευτικό, είτε υδρευτικό, οτιδήποτε, όλα τα δίκτυα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε φέτος. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια, να γίνουν έργα στο νησί, έργα που θα δημιουργήσουν υπεραξία, που θα δώσουν το νησί την αξία που μπορεί να έχει, να δώσει μια όθηση. Ναι, ναι.